started to tinker with this idea in order to induce some elements of surprise in the performance of musicians. Being a musician myself, I was very constrained with the needs of every performance and having to do the same things overnight and presenting them to public unchanged. And I saw that this was something that was taking quite some of the creativity out of the whole process. So at one point I started to think about how could I induce my emotional state within the performance. And I ended up using some biometric sensors that can detect emotions and then translate them to MIDI messages, and having parameters change in my effects and then the sound of my performance. And that was the start to assemble this beautiful team, which helped me a lot, and to present this work to you. The components of the system are an EEG sensor and a multi-effects processor and software, which runs on a laptop. And essentially, we get the EEG signals, we run a predictive model, which predicts the emotional state of the subject on the laptop, and then we send corresponding MIDI messages to the effects pedal, which has the result that the sound changes without the musician having the absolute control over it. Για την εκπαίδευση του μοντέλου, ζητήσαμε από 4 μουσικούς να επιλέξουν ένα κομμάτι της αρισκίας τους που τους δημιουργούσε συναισθήματα χαράς και ένα κομμάτι που τους δημιουργούσε συναισθήματα λύπης. Καταγράψαμε τα EEG signals του εγκεφάλου τους, καθώς εκείνοι έπαιζαν εκείνο το κομμάτι και αυτοσχεδίαζαν και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση. Ταυτόχρονα κρατήσαμε κάποια δεδομένα από τα EEG signals του εγκεφάλου τους όταν άκουγαν κάποια κομμάτια της επιλογής τους. Η διαδικασία αυτή διήρκησε 80 λεπτά και μας έδωσε 480 δείγματα, περίπου 20 λεπτά για κάθε μουσικό. Τα δεδομένα αυτά τα χρησιμοποίησαμε για την εκπαίδευση του μοντέλου μας. Το λογισμικό που αναπτύξαμε για την ανάλυση του συναισθήματος του μουσικού στηρίζει τη λειτουργία του στα Decision 3. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαμε τη βιβλιοθήκη XG Boost. Η επιλογή των βέλτιστων υπερπαραμέτρων του δικτύου έγινε με βάση τον λογαριθμό Grid Search. Εγώ θα μιλήσω για τις εφαρμογές αυτού που κάνουμε εδώ πέρα. Και κάποιες αυτές είναι πιο έμεσα και κάποιες πιο άμεσα μελλοντικές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κομμάτι της μελέτης, στο practicing. Μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα δεδομένα που θα τα ορίσεις εσύ εκ των προτέρων φυσικά, αλλά ανάλογα με τα emotions, στο να σε οδηγήσει στο να μπεις σε κόσμους που δεν θα έμπαινες, σε δρόμους που δεν θα έμπαινες διαφορετικά, γιατί έρχεται το τυχαίο. Και στο τυχαίο πάντα θέλουμε να έχουμε τον αυτοματισμό να αντιδράσουμε αναλόγως. Όσον αφορά το δεύτερο επίπεδο που είναι και το πιο μακρινό, πιστεύω ότι έχει να κάνει με το slave διαφόρων οργάνων και μηχανημάτων που θα δουλεύουν για σένα με βάση τις σκέψεις. Δηλαδή, αν καταμετρηθούν οι ανάγκες σου εκείνη τη στιγμή που έχεις και είτε με την κίνηση του χεριού και την σκέψη προς αυτό που θέλεις να ζητήσεις, όπως για παράδειγμα περισσότερο φως ή περισσότερο level σε κάτι από τα εφέ του οργάνου σου, να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις αυτή την εφαρμογή
χωρίς να αφήσεις τα χέρια σου από το όργανο ή να διασπάσεις τη σκέψη σου από το παίξιμο. Και ένα τρίτο επίπεδο είναι το πιο abstract επίπεδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παράσταση, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο κοινό μπορούν να έχουν κάποιους sensors προς το παρόν και άνθρωποι στη σκηνή οι οποίοι ανάλογα με το emotion μπορούν να αλλάξουν ή την εικονοποίηση που έχει να κάνει με το φωτισμό ή με την προβολή ή ακόμα και τον προσωπικό του ήχο και αυτό εν ολίγοις το ονομάσαμε go with the flow.